Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνησή μας έχει προοπτική τετραετίας με καθαρή λαϊκή εντολή και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Η εντολή αυτή του ελληνικού λαού περιέχει ένα ουσιαστικό ποιοτικό μήνυμα. Ένα μήνυμα που λέει προς το πολιτικό σύστημα και ιδιαίτερα προς την κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να είμαστε ούτε να γίνουμε εμείς μια κυβέρνηση συνέχεια αυτών των κυβερνήσεων του δικοματισμού οι οποίες οδήγησαν τη χώρα σε αδιέξοδο, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στη φτώχεια, τη νεολαία σε αδιέξοδο για μια ζωή χωρίς προοπτική, για μια ζωή χωρίς αξιοπρέπεια. Αντίθετα, η κυβέρνησή μας θέλει μία ουσιαστική υπέρβαση, η οποία κυβέρνηση πρέπει να συγκρουστεί με τη στασιμότητα, την αδράνεια, τη διαπλοκή, το κατεστημένο στην οικονομική και πολιτική ζωή, μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τη μαυρίλα του παλιού και θα φέρει νέο αέρα απελευθέρωσης, δημιουργίας και ισονομίας. Η υπέρβαση αυτή που επιδιώκουμε δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Θα χρειαστεί να οπλιστούμε με θάρρος και να αξιοποιήσουμε, χωρίς όμως να καταχραστούμε, τα κοινωνικά αποθέματα ελπίδας για να υπερβούμε τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Η υπέρβαση αυτή είναι αναγκαία και εφικτή και αργός μας θα είναι ο ελληνικός λαός. Γιατί ο ελληνικός λαός ανανέωσε την εντολή του προς την κυβέρνησή μας, διότι αναγνώρισε ότι παλεύουμε για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά του. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις και στη νέα κυβερνητική μας θητεία. Για ποια όμως πράγματα θα συνεχίσουμε να παλεύουμε? Αυτά κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα θετικά στοιχεία της συμφωνίας, τα οποία πρέπει να ανταφέρουμε, πρέπει να παλέψουμε για αυτά, είναι η αυγή μπροστά στο σκότος. Η νέα συμφωνία περιλαμβάνει χαμηλότερους δημοσιονομικούς στόχους και πλεονάσματα που στην επόμενη τριετία διασφαλίζουν 20 δις ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε πρώτον για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και κυρίως για την ενίσχυση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η νέα συμφωνία περιλαμβάνει επαρκείς πόρους για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών με ταυτόχρονο συνδυασμό λύσης των κόκκινων δανείων. Έτσι διασφαλίζουμε τις καταθέσεις και σταθεροποιούμε το τραπεζικό σύστημα, μία από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Τρίτον, περιλαμβάνει αρκετές εμπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές μέσα από το πακέτο των 35 δις, το οποίο το έχουμε κατοχυρώσει. Τέλος, αυτή η συμφωνία, τα θετικά της είναι ότι περιλαμβάνει αρκετά πράγματα από το πρόγραμμά μας, όπως την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις εκφάσεις της, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας. Κρίσιμο κατά την εκτίμησή μας, αναφέρθηκε και από άλλους ομιλητές. Κάντε λίγο ησυχία παρακαλώ. Είναι η δημιουργία ενός νέου και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις. Για όλα αυτά αναφέρθηκαν διεξοδικά και οι αρμόδιοι υπουργοί, παρά τις τοποθετήσεις αρκετών μελών του Κοινοβουλίου της Αντιπολίτευσης, οι οποίοι ισχυρίζονται πραγματικά ότι δεν υπάρχει στρατηγική, δεν υπάρχει περιεχόμενο, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Αντίθετα με όλα αυτά, οι υπουργοί απέδειξαν ότι και στρατηγική υπάρχει και πρόγραμμα και προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν και σκληρές πτυχές σε αυτή τη συμφωνία, την οποία υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε, γιατί αν δεν την υλοποιήσουμε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και στα σημαντικά ζητήματα της στρατηγικής σημασίας που υπάρχουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσα από τις συμφωνίες που θα πετύχουμε να ξεφύγουμε από αυτή την δίνη της κρίσης η οποία μας ταλανίζει. Ένα βασικό αρνητικό μέτρο είναι η υπερφορολόγηση, η οποία συνεχίζεται. Εμείς θα προσπαθήσουμε όμως, μέσα από δύο μέτρα που θα προσπαθήσουμε να πάρουμε, να την μειώσουμε μέχρι που να την εξαφανίσουμε. Το ένα είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, την οποία με κάθε μέσο θα προσπαθήσουμε, και ο δεύτερος στόχος είναι μέσα από τη φορολόγηση των μεγαλύτερων εισοδημάτων να ελαφρύνουμε τα μικρότερα και να μπορέσουμε πραγματικά αυτή τη φορολογική λέραπα να την μειώσουμε. Τέλος, από τα πολύ αρνητικά, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να υλοποιήσουμε, κυρίες και κύριοι, κύριοι συνάδελφοι, είναι οι ιδιωτικοποιήσεις και ιδιαίτερα αυτές που είχαν δρομολογηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεσμευτήκαμε να τις προχωρήσουμε, όπως είναι το λιμάνι του Πειραιά, όπως είναι τα 14 αεροδρόμια, με ένα στόχο που επιδιώκουμε και θα επιδιώξουμε μέχρι τέλους, να διασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον, την τήρηση των εργασιακών σχέσεων και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία κατά την εκτίμησή μας μπορούμε και πρέπει να τα πετύχουμε μέσα από αυτές τις σκληρές διαπραγματεύσεις τις οποίες κάνουμε. Τρίτο σημείο, τρίτος τομέας είναι η κατηγορία των ανοιχτών θεμάτων που λέμε, με κύριο τα κόκκινα δάνεια και την ανακεφαλαιοποίηση, και δεύτερον το Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας. Κακώς οι συνάδελφοι της αξιωματικής κυρίως αντιπολίτευσης θεωρούν ότι το ταμείο αυτό είναι ένα ταμείο το οποίο θα ουσιαστικά θα ιδιωτικοποιήσει τη δημόσια περιουσία, δηλαδή θα ξεπουλήσει τη δημόσια περιουσία. Είναι λάθος. Το ταμείο αυτό είναι για να αξιοποιήσει τη δημόσια περιουσία, τα έσοδά της, τα οποία είναι στα 50 δις για 35 χρόνια, θα αξιοποιηθούν όχι μόνο για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, θα αξιοποιηθούν επίσης το 25% για την ανάπτυξη, ακόμα και για την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων, ούτως ώστε να μπορεί να δοθεί μια ουσιαστική και μόνιμη λύση στα θέματα του ασφαλιστικού συστήματος. Τέλος, υπάρχουν τα θέματα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνουμε και το οποίο θα το συζητήσουμε μέσα στο 2016. Αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι σε αυτό το τομέα. Απλά εγώ να πω ότι θα αξιοποιηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες του ελληνικού λαού. Δεύτερον, η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία. Και τρίτον, μπορούμε να πούμε ότι θα αξιοποιήσουμε τις αναξιοποιητές πηγές αναπτυξιακές που υπάρχουν στη χώρα μας και είναι ευνοϊκές, όπως είναι στην αγροτική οικονομία, αγροτική παραγωγή, στο βιομηχανικό τομέα, στην παραγωγή ενέργειας, στις μεταφορές, στις νέες τεχνολογίες, στις κατασκευές και τέλος στον τουρισμό. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία εμπεριέχονται μέσα στην πολιτική της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας με νέα μορφή και νέα μοντέλα. Τέλος, υπάρχει το θέμα των δημοκρατικών ελευθεριών. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό, η ώρα πέρασε.
αναφέρθηκαν οι υπουργοί. Απλά θέλω να τονίσω ένα κρίσιμο θέμα, το οποίο για όλους μας είναι στοιχείο πολιτισμικής αντίληψης και λειτουργίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Είναι η συμπεριφορά μας απέναντι στους μετανάστες, απέναντι στην προσφυγική ροή η οποία υπάρχει, την οποία όλοι μας πρέπει να την αξιολογήσουμε και να την προχωρήσουμε με κριτήρια κυρίως ανθρωπιστικά, με κριτήρια τα οποία ουσιαστικά στη χώρα μας έχουν λειτουργήσει αρκετά και οι Έλληνες διακρίνονται και αυτές τις πολιτικές. Τελειώνοντας, θέλω να κάνω 2-3 επισημάνσεις. Πρέπει να κλείσουμε άμεσα. Άμεσα κλείνουμε. Απλά στον πρόεδρο, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέλω να πω ότι με αδίκησε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τον κύριο Μερμαράκη, ούτε με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε με όλους τους βουλευτές οι οποίοι ανήκουν στα διάφορα κόμματα. Η αντίρρησή μου και η άρνησή μου για συνεργασίες ήταν λόγω των πολιτικών. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν και οδήγησαν τη χώρα στα βράχια, που οδήγησαν τη χώρα να έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους, οδήγησαν τη χώρα να τρώει ο κόσμος, όπως υπόθηκαν από πολλούς, αρκετός κόσμος μέσα από τα σκουπίδια. Με αυτές τις πολιτικές οι οποίες οδήγησαν τη χώρα στα βράχια ήταν η άρνησή μου για συνεργασίες και όχι με τα πρόσωπα τα οποία και τα σέβομαι και τα εκτιμώ. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Παρακαλώ, κύριε Φλαμπουράρη, ναι. Παρακαλώ να αποχωρήσετε του βήματος. Κλείσε. Όσα, τελειώνω, όσα είπαμε, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν πραγματικότητα αν δεν έχουμε την έντονη, την καθημερινή συμμετοχή των Ελλήνων και των Ελληνίδων σε αυτή μας την προσπάθεια. Και τελειώνω λέγοντας ότι καθημερινά θέλουμε την παρουσία τους, όχι για να στηρίξουν την κυβερνητική πολιτική, θέλουμε την παρουσία τους και τους αγώνες τους να διεκδικούν καθημερινά από την κυβέρνηση της αριστεράς τα δικαιώματά τους. Μόνο έτσι θα πετύχουμε. Κύριος Κοτζιάς, Υπουργός Εξωτερικών.